Παλιές καλές εποχές θύμισε η επισκεψιμότητα ημέρες των Χριστουγέννων και στα χωριά του Ζαγορίου, τα οποία κατά την εορταστική περίοδο πλημμύρισαν από κόσμο. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά το φυσικό κάλος της περιοχής και βέβαια να γευθούν την γαστρονομία της. Αρκετοί όμως ήταν και οι Γιαννιώτες ή από κοντινές περιοχές της Ηπείρου που βρέθηκαν αυτές τις ημέρες για μια εξόρμηση στα χωριά του Ζαγορίου. Και στα χωριά του Ζαγορίου οι πληρότητες άγγιξαν το απόλυτο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος, με τους επισκέπτες να παραμένουν στην περιοχή, ενώ αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό των κρατήσεων και για την πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά στους Ζαγορίσιους και σε όλο τον κόσμο και στους ακροατές σας. Εκείνο που θα ήθελα να πω, όπως πράγματι είπατε κι εσείς, καιρού επιτρέποντος, ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός. Είχαμε αρκετή επισκεψιμότητα στο Ζαγόρι. Από όλη την Ελλάδα είχαμε επισκέψεις οι οποίες θα παραμείνουν για αρκετό διάστημα, δηλαδή για τετραήμερο, πενταήμερο στην περιοχή μας. Απολαύσαμε χθες, όπως είπα και καιρού επιτρέποντος, απολαύσαμε χθες τις γεύσεις, κάναν τους περιπάτους, ανεβήκανε στην Δρακόλυμνη, στη Χαράδρα του Βίκου, στα χωριά μέσα, στα μονοπάτια γυρίσανε, απολαύσαν την όμορφη φύση μας και το μεσημέρι καταλήξαμε στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια τόπος, όπου απολαύσαν τις πανέμορφες γεύσεις μας. Το ίδιο αναμένεται να είναι και για την πρωτοχρονιά. Βέβαια, καιρικές συνθήκες, από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, ότι θα είναι πάρα πολύ καλές, και ειδικότερα δηλαδή ότι φέτος είναι και ο χειμώνας είναι πάρα πολύ θερμός των τελευταίων χρόνων. Περιμένουμε τον κόσμο πάλι ξανά. Ο Δήμος είναι πανέτοιμος, δεν χρειάζεται να βγάλει κανένας οτιδήποτε και αν συμβεί και χιόνι να έχουμε. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι να τους εξυπηρετήσουμε, να τους καλοδεχτούμε, να περάσουν έτσι μερικές μέρες ευχάριστα στην περιοχή μας και να επιστρέψουν ξανά στα μέρη τους και στις δουλειές τους. Ουσιαστικά μια επισκεψιμότητα που θυμίζει εποχές προ-COVID, ουσιαστικά, κύριε Σουκουβέλο, έτσι? Εντάξει, ήταν, τι να σας πω δηλαδή, και πάτε σε όλες τις πλατείες θες, σε όλα τα χωριά, γιατί εγώ επισκέφτηκα 2-3 χωριά, και όχι τα μεγάλα τα χωριά, και σε μικρότερα χωριά. Δηλαδή, γενικά είχε όλη η περιοχή. Μιλάμε για πολύ κόσμο και δεν ήταν βέβαια μόνο από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά ήταν και πολλοί ντόπιοι δικοί μας από τα Γιάννα, οι οποίοι κατευθύνθηκαν είτε να φάνε είτε να απολαύσουν τη φύση, είτε να πιούν τον καφέ τους. Ο κόσμος παραμένει στην περιοχή ή αναχώρησαν οι επισκέπτες των Χριστουγέννων και περιμένετε της πρωτοχρονιάς? Όχι, ακόμη ο κόσμος παραμένει στην περιοχή. Σήμερα τώρα εγώ είμαι στην έδρα του Δήμου, κινούνται πάρα πολλά αυτοκίνητα πάλι στην περιοχή μας. Και πιστεύω ότι από την άλλη εβδομάδα, μάλλον από την Παρασκευή, θα γεμίσουν πάλι ξανά για το τετραήμερο της πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Και σίγουρα αυτό είναι μια μεγάλη ανάσα για τους επαγγελματίες σε μια ακόμη δύσκολη περίοδο, κύριε Σουκουβέλο, έτσι? Έτσι ακριβώς είναι, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα από τις 7 του μηνός και μετά. Θα υπάρξει μια νεκρή περίοδος που τα πάντα θα είναι κλειστά στην περιοχή μας, τα πετρέλαια είναι ακριβά, το ηλεκτρικό, η ηλεκτρική ενέργεια και αυτή πανάκριβη, και όπως καταλαβαίνετε μια ανάσα για να μπορέσουν να συνεχίσουν μετέπειτα για το Πάσχα.